Ιερότατε, Άγιε Λεμεσού, Θεοφιλέστατε Άγιε Καρπασίας, ευλαβέστατοι Δήμαρχοι Μόρφου και Ακανθούς, λαέ του Θεού περιούσιε, όντως περιούσιος λαός, σε συνθήκες σταυρού μετέχετε, μετέχομε της Αναστάσεως. Αυτός είναι ο λαός ο οποίος έχει περιουσία. Όποιος μπορεί να βλέπει πέρα από τον θάνατον. Όμως, εδώ γευόμεθα ακόμα τα αψώνια της αμαρτίας μας. Όμως, εδώ γευόμεθα έναν κομμάτι θανάτου όταν ερχόμεθα σε αυτές στις σταυρωμένες λειτουργίες Άγιε Καρπασίας. Και πάντοτε συναντούμε τον Άγιο Μάμα. Ενώ εμείς έχουμε υποχρεωθεί σε φυγήν και προσφυγιάν, αυτός έμεινε εδώ και μας περιμένει και μας υποδέχεται και αισθανόμεθα την υποδοχή του από τη χάρη του και την ενέργειά του. Όπως αισθάνεστε εσείς τον μεγάλον Απόστολον του Κυρίου, τον Απόστολον Ανδρέα, να σας υποδέχεται σε κάθε προσκυνημητική επιστροφή σας. Και όλος θαυμαστός η επαρχία σας, η επισκοπή σας, μας εδόρισε προσωρινά, προσωρινά και τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Μεγάλου Χρυσοσότηρος, όπως μου είπεν και ψες ένας εκ του ποιμνίου σας ακαθιώτης, ο Μάστρος των Αγίων. Το απέδωσε εν λαϊκό το τρόπο, αλλά με θεολογικό βάθος. Αυτόν λοιπόν τον Μαΐστοραν της Αγιότητας, ο οποίος πριν μεταμορφωθεί, μετά που μάλλον μου μεταμορφώθην εν δόξη, ανέβει στο Σταυρόν και δεν είναι τυχαίον. Εάν κοιτάξομεν υψηλά επί του εικονοστασίου, θα δούμε τον εσταυρωμένον Κύριον για να παρηγορήσει τη δική μας σταύρωση. Αισθανόμεθα λοιπόν ότι αυτή η θαυμαστή εικόνα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού είναι εδώ για να μας ενισχύσει έως την ευλογημένη ώρα που τοποθούμενον θα γεννεί ούκ εξ ανθρώπων, αλλά εκ Θεού. Όποιος πιστεύει στην Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, όποιος προσδοκά για το σώμα του των νεκρών, Ανάσταση νεκρών, μπορεί να περιμένει και την Ανάσταση της Κύπρου. Και αυτή η Ανάσταση θα είναι προς όφελος όλων, και Έλληνο-Κυπρίων, και Τουρκο-Κυπρίων, και Μαρονιτών και Λατίνων, και όλων των ευλογημένων κατοίκων αυτής της νήσου. Διότι ο Θεός δεν αδικεί στα σχέδιά Του. Οι άνθρωποι πάντοτε έχουν σχετική ή απόλυτον αδικία. Λογισμοί θνητών πάντες δειλοί. Εμείς αισθανόμεθα σε κάθε λειτουργία, σε αυτόν τον ναόν των σταυρωμένων του Αγίου Μάμαντος, στην ευλογημένη Θεομόρφου των ακριτών Άγιε Καρπασίας, τη δρόσον του Αγίου Πνεύματος, και πουθενά αλλού δεν αισθάνομαι τόσον ελεύθερος στη ψυχή και στο σώμα όσον εδώ στην καθέδρα μου. Αισθάνομαι το ίδιο κι εσείς εκεί στην ευλογημένη καθέδρα της Καρπασίας. Προσέφερε λοιπόν σε εμάς προσωρινά αυτήν την Αγία εικόνα του Χρυσοσότηρου, της Ακανθούς. Και όπως είπατε παλαιότερα, όταν ήρθαμε εδώ και κάμαμε την πονεμένη μας παράκληση ενώπιον της θαυμαστής αυτής εικόνος, εμείς μου είπες Άγιε Μόρφου, θέλοντας και μη θέλοντας, αγαπητοί μου Δήμαρχοι, έχουμε διδημοποιηθεί. Και έχουμε διδημοποιηθεί γιατί το θέλησε ο Σωτήρας Χριστός, ο Χρυσοσότηρος. Ο Χριστός ευρίσκεται εν το μέσο ημών. Και αναμένουμε από σας λόγων αγαθών, λόγων παρηγορίας,
όπως εσείς ξέρετε, με το δικό σας αγωνιστικό φρόνημα να προσφέρετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ευρίσκονται στην Καρπασία και όπου γης Καρπασίτες, και σήμερα και ιδιαιτέρως ψες ήταν εκατοντάδες οι άνθρωποι του ποιμνίου σας που ήρθαν να προσκυνήσουν αυτήν την Αγίαν εικόνα. Αναμένουμε τον λόγο σας με αγάπη και προσδοκία βροχής σε ξηρήν γην. Όταν ο Άγιος Μόρφου μου ζήτησε να ομιλήσω στην Θεία Λειτουργία σήμερα, συνέδεσε αυτή την ομιλία με την παρουσία εδώ της εικόνος του Σωτήρος Χριστού, του Χρυσοσώτηρος, που όπως όλοι γνωρίζουμε προέρχεται από την Ακανθού. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, από τη σκέψη μου, πέρασε ο εξής λογισμός, ότι υπάρχει ένας τεράστιος θεολογικός συσχετισμός της εικόνος ή της παρουσίας, αν θέλετε εδώ, του Σωτήρος Χριστού με τον τιμόμενον Άγιο, τον Άγιο Μάμα. Διότι όλοι οι Άγιοι, ως εκ τούτου και ο Άγιος Μάμας, έγιναν μέτοχοι στη ζωή τους της δόξας, της χάριτος του Σωτήρος Χριστού, της ίδιας δόξας, αν θέλετε, που εφανέρωσεν και έγιναν μέτοχοι οι μαθητές ο Χριστός εις το όρος Σταυρό. Γι' αυτό και στο τροπάριο που ψάλαμε στο Απολυτίκιο του Αγίου Μάμαντος υπάρχει μία φράση εκεί που δείχνει αυτή την πραγματικότητα: «Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό». Δηλαδή εδοξάστηκε ο Άγιος μέσα στην δόξα, την χάρη, το φως, το άκτιστος του Σωτήρος Χριστού. Οπότε λοιπόν αυτό μας δείχνει ότι η σωτηρία του ανθρώπου, και όταν λέμε σωτηρία του ανθρώπου εννοούμε την ολοκλήρωσή του ως πνευματικής υπάρξεως, γίνεται με την ένωσή του με τον Σωτήρα Χριστό και δια της μετοχής του εις την χάρη, εις την δόξα του Χριστού, όπως αυτή την φανέρωσε εις το όρος Σταυρό ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών. Όλοι οι Άγιοι και ο Άγιος Μάμας είχαν συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια, αυτή την πραγματικότητα, ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται πνευματικά, σώζεται, δηλαδή αποκτά εσωτερική ποιότητα και καλλιέργεια, αγιότητα, μόνο όταν βρίσκεται σε κοινωνία, σε ένωση και μετέχει στην άκτιστη χάρη και το φως του Χριστού. Όμως αυτή την πραγματικότητα, αυτή την αλήθεια, που ήταν μια εμπειρία των Αγίων, και αυτή την εμπειρία μέσα από τις εορτές τους, αλλά όπως είπε και ο Άγιος Μόρφου, με τη ζωντανή παρουσία τους μέσα στη ζωή μας, μας την μεταδίδουν. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την θεολογική, πνευματική αλήθεια της πίστεώς μας να την κατανοήσουμε κι εμείς. Ότι δηλαδή μπορούμε να σωθούμε, να ολοκληρωθούμε, να αποκτήσουμε αυτή την εσωτερική καλλιέργεια, ποιότητα και αγιότητα μέσα από αυτή την κοινωνία και την ένωση με τον Χριστό. Γι' αυτό θα προσπαθήσω στη συνέχεια του κηρύγματός μου, της ομιλίας μου, να εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται και σύντομα αυτή την θεολογική αλήθεια και πώς κανείς φτάνει σε αυτή την εμπειρία της χάριτος του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πάντες οι άνθρωποι μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας από την χάρη του Θεού ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Οπότε το πρόβλημα το υπαρξιακό του ανθρώπου είναι ότι στερείται της δόξης, της χάριτος, του φωτός, της ενέργειας του Θεού. Οπότε θεραπεύεται ο άνθρωπος, ολοκληρώνεται, αποκτά ποιότητα και καλλιέργεια πνευματική όταν γίνει μέτοχος αυτής της δόξης. Πώς γίνεται λοιπόν μέτοχος αυτής της δόξης, της χάριτος, του φωτός του Χριστού? Εις το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου
Μας εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πώς γινόμαστε μέτοχοι της δόξης και της χάριτος του Θεού. Μετά την πτώση, λέει, κανείς δεν μπορούσε να δει τον Θεό. Ουδείς Θεόν αιώρα και πόποτε. Ο Υιός, ο Ον εν της κόλπης του Πατρός, που είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα, εκείνος εξηγήσατο πώς να φτάσουμε ξανά σε κοινωνία με τον Θεό. Πώς? Ο Λόγος, σάρξ εγένετο, εσκήνωσεν εν ημίν και εν το προσώπο του εθεασάμεθα την δόξαν αυτού. Ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, προσέξετε, εσκήνωσεν όχι ανάμεσά μας, αλλά εν ημίν μέσα μας δια της σαρκός του, και φτάσαμε σε αυτή, και φτάνουμε σε αυτή την ένωση, την κοινωνία μαζί του, και βλέπουμε, ζούμε, βιώνουμε με ένα μυστικό τρόπο μέσα στην καρδιά μας την δόξα του. Πώς σκηνώνει μέσα μας ο Χριστός? Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό, ούτως έχει ζωή αιώνιον, λέει ο Χριστός. Οπότε δια της Θείας Κοινωνίας ενωνόμαστε με τον Χριστό. Αποκτούμε αυτή την πραγματική οντολογική εμπειρία της κοινωνίας ένωσης χάριτος με τον Θεό. Γι' αυτό και αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία τι ψάλουμε? Ως αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας της εμπειρίας, είδομε το φως του αληθινών, ελάβουμε πνεύμα υπουράνιον, εύρωμε πίστη αληθή. Οπότε λοιπόν ο άνθρωπος που δέχεται μέσα του την χάρη του Θεού, την δόξα, το φως του Θεού δια της Θείας Κοινωνίας, φτάνει σε αυτή την εσωτερική πληρότητα και εμπειρία της χάριτος του Θεού. Και αυτό έχει, θα έλεγα, υπαρξιακές προεκτάσεις. Δηλαδή έχει να κάνει με την ύπαρξη του ανθρώπου. Μας είπε ο Απόστολος Παύλος ότι η στέρηση της δόξας του Θεού είναι το πρόβλημα, η αμαρτία την οποία αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Με ποια έννοια? Όταν ο άνθρωπος λοιπόν απομακρυνθεί και αποκοπεί από την δόξα, την χάρη του Θεού, αυτό το κενό που δημιουργείται μέσα του το καταλαμβάνουν τα υλικά, τα γήινα, τα φθαρτά και τα αισθητά πράγματα. Οπότε μέσα του δημιουργείται μια εμπαθής κατάσταση που ο Μέγας Βασίλειος την ονομάζει ηλομανία. Και όταν η ψυχή του ανθρώπου ηλομανήσει και αρρωστήσει, δηλαδή δεν μπορεί να είναι σε πνευματική ποιότητα και καλλιέργεια, τότε ο άνθρωπος εσωτερικά υποφέρει λόγω των παθών του, του εγωισμού, του φθόνου, της κακίας, της αντιπάθειας, της μνησικακίας και όλων αυτών των παθών που γίνονται λόγω της που δημιουργούνται λόγω της ηλομανίας του. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν συνδεθεί και πάλι με την χάρη του Θεού και ενωθεί με την χάρη του Θεού, τότε εσωτερικά θεραπεύεται και δημιουργείται μέσα του η ενάρετη ζωή, αγάπη, ταπείνωση, πραότητα, ελπίδα, υπομονή, εγκράτεια, πίστη. Δημιουργείται μια άλλη εσωτερική κατάσταση πνευματική και ανοίγεται ο άνθρωπος και προς τον Θεό με αγαθή πλέον διάθεση και συνείδηση, αλλά ανοίγεται και προς τους συνανθρώπους του με την ίδια αγαθή πνευματική και καλή διάθεση. Και έτσι υπάρχει αυτή η αρμονική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και τους συνανθρώπους του. Αλλά λένε οι Άγιοι μέσα από τη ζωή και τη διδασκαλία τους και οι πατέρες ότι σε αυτή την εμπειρία της χάριτος του Θεού φτάνουμε δια της μετανοίας. Είπε ο Άγιος Μόρφου προηγουμένως ότι ακόμη μέχρι σήμερα ζούμε τα αποτελέσματα της αμαρτίας μας. Η θεραπεία λοιπόν της αμαρτίας και της κοινωνίας με την χάρη του Θεού για να αποκτήσουμε ποιότητα και πνευματική καλλιέργεια επιτυχάνεται μέσα από τη μετάνοια. Γι' αυτό και ο Σωτήρας Χριστός στο πρώτο του κήρυγμα που έκανε πάνω στη γη, ποιο ήταν?
μετανοείται ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Τι είναι όμως αυτή η μετάνοια στην πράξη? Η μετάνοια στην πράξη και όχι στην θεωρία είναι η εξής. Με απλά λόγια αυτό που είπε ο Χριστός σημαίνει: ξεκολλήστε το νου σας, τις αισθήσεις σας, την καρδιά σας λίγο από τα υλικά, τα αγίνα, τα πρόσκαιρα, τα αισθητά, για να μπορέσει ο νους και η καρδιά να στραφούν προς τον Θεό, να αποκτήσουν δηλαδή πνευματική εσωτερική κατάσταση και να αποκαλυφθεί μέσα η χάρις του Θεού και να ζήσετε μέσα στην καρδιά σας την Βασιλεία του Θεού ως εμπειρία της χάριτός Του. Πιο πρακτικά, η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι μετάνοια. Γιατί όταν ανοίγω ένα βιβλίο πνευματικό, την Αγία Γραφή ή ενός Αγίου, ο νους φεύγει από τα υλικά, τα αγίνα, τις μέριμνες, τις φροντίδες, πηγαίνει στα νοήματα τα πνευματικά, ο νους προσλαμβάνει αυτά τα νοήματα, τα φέρνει στην καρδιά, μέσα στην καρδιά δημιουργείται πνευματική κατάσταση και εκεί αποκαλύπτεται η χάρις του Θεού. Η προσευχή είναι μετάνοια, γιατί όταν προσεύχομαι, ο νους πηγαίνει στα νοήματα τα πνευματικά της προσευχής, αποκτά ο νους και η καρδιά πνευματική κατάσταση και αποκαλύπτεται η χάρις του Θεού μέσα μας. Η νηστεία είναι μετάνοια, γιατί όταν η Εκκλησία μας λέει κάποιες περιόδους να είναι απλά τα φαγητά μας, αυτό σημαίνει ότι ο νους μένει απερίσπαστος, η επιθυμία προς τα υλικά, τα αισθητά, τις απολαύσεις, την ειδονή είναι πιο εξασθενισμένη, οπότε μπορεί πιο εύκολα ο άνθρωπος να κινηθεί στα πνευματικά, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αποκαλυφθεί μέσα του η χάρις του Θεού. Η Θεία Λειτουργία, τέλος, άλλο ένα παράδειγμα, στην οποία σήμερα συμμετέχουμε, είναι μετάνοια. Γιατί κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, μέσα από τους ύμνους, τις ευχές, τις αιτήσεις, την πνευματική ατμόσφαιρα, την κατάνοιξη που δημιουργείται μέσα στο ναό, ο νους φεύγει από τις μέριμνες, τις φροντίδες, τα υλικά για προσωρινά, πηγαίνει στα πνευματικά νοήματα αυτών που ζούμε και βιώνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, δημιουργείται η εσωτερική προϋπόθεση και κάνουμε μεταμόρφωση. Αποκαλύπτεται το φως του Σωτήρος Χριστού μέσα στην καρδιά μας και ζούμε αυτό που έζησαν οι μαθητές στο όρος Σταβόρ και εσωτερικά μεταμορφωνόμαστε. Αποκτούμε αυτή την ποιότητα που σας έλεγα και την καλλιέργεια. Ξέρετε, πολλές φορές όταν λέμε αποκτούμε αγιότητα δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά θεωρώ ότι η πνευματική ποιότητα και η καλλιέργεια ενός ανθρώπου ταυτίζεται με αυτό που λέμε αγιότητα. Και έτσι λοιπόν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει η πίστη, η αγάπη, η υπομονή, η ελπίδα, η υπέρβαση των δυσκολιών που όλοι ζούμε στην πατρίδα μας, είτε αυτό λέγεται οικονομική κρίση, είτε η διαίρεση της πατρίδος μας κλπ. Ο άνθρωπος σκέφτεται εντελώς διαφορετικά, οπότε μπορεί να αναγνωρίσει και τους Τουρκοκύπριους ως ανθρώπους με τους οποίους θα συνυπάρξει και όχι ως το άλλο μέρος το οποίο θα έρθει σε διαμάχη, και ξέρει ότι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Άρα λοιπόν δεν μας ανήκει η γη εμάς, δεν είναι ιδιοκτησία προσωπική δική μας, διότι ούτε έχουμε όδε μένουσα πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Και μέσα από αυτή την γη που παραλάβαμε από τους πατέρες μας, τους παππούδες μας, τους Αγίους μας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να φτάσουμε στον αγιασμό, στην ποιότητα. Διότι χωρίς αγιασμό ουδείς όψετε τον Κύριο. Επομένως, να ευχηθούμε ταπεινά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, καταρχάς, να δίνει ο Άγιος Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μάμαντος υγεία, δύναμη, φωτισμό, μακροημέρευση εις τον ποιμενάρχη της επαρχίας αυτής, τον Άγιο Μόρφου, και να αξιωθεί σύντομα την επανένωση της πατρίδος μας και να έρθουμε μαζί του εδώ να λειτουργήσουμε
ξανά στον Άγιο Μάμα και να ευχηθούμε και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας και στον Άγιο Λεμεσού υγεία και μακροημέρευση και ενίσχυση από τον Θεό να επιμένει Θεοφιλός την επαρχία Του, και να ευχηθώ και σε όλους εμάς να έχουμε την χάρη του Θεού, να ζούμε την χάρη του Θεού εν μετανοία όπως την περιγράψαμε, και να αξιωθούμε του ελέους της αγάπης του Θεού που ο καθένας όπως θέλει ας το ερμηνεύσει μέσα του. Αμήν. Αμήν, αμήν. Γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου, με τα φόβου. Με τα φόβου του Θεού πίστεως και αγάπη προσεύχεται. Ε, πάτε. Na 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 na
των Θείων Αγίων Ακράντων, αθανάτων εμπουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητήσον. Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστόν τον Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νίκαιαοι και εις τους αιώνας τον αιώνου, αμήν. Εν ειρήνη προέλθουμε, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ευλογώντες, ευλογώντες σε Κύριε και αγιάζοντος επίσης επιβυθώντας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεν το οίκο σου. Σε αυτούσαν και δόξασον τη θήκη σου δυνάμει και μην καταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου της ρεύσης των στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόσεις αγαν, δεν δόσεις αγαθή και παντόρμα τέλειον άνωθην εστί, καταβαίνουν ξω το πατρός των φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστήν και προσκύνησιν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν Κυριαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παθλαγωνίας ο κλάδος και μακύρον αλγάισμα, πόλεος μόρφων το κλαίος και Κυπρίων το κάρκημα, λεών των χάσματα έφραξα σώπε, μαρτυρίου το στέφανον γομισάμενος θαυματουργός ανεδείχτης μεγάλο μαρτισμό μου έντοξε δόξαντος εδοξάσαντη και θαυμαστός ενισχύσαντη δόξαντος.
σταθήσει των λαών σου ποιμανών, επί νομάζω οι φόρους θύρας δε τους αοράτους και ανημέρους, σύντριψον υπό τους πόδας των σε υπνούντων, ότι πάντες οι εγκυμβίνεις προς τα εκφύγει καρπούς απόλαυση και τροφήν ημετέραν ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ τον Ευαβυλώνια προδέτουν λαμπροτέρους αναδείξας αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα σύν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην το Αγίον Δόξου Μεγαλομάρτυρος μάμαντος του Θαυματουργού ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνων αιώνιων των εν ευσεβήτη πίστη τελειωθέντων. Παράσχουδε αγαθετήστε ευτρεπίσας η ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες και ηκεσίες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας. Τ' Αγίον Δόξου Μεγαλομάρτυρος, μάμαντος του Θαυματουργού και Μυροβλήτου, ούτε ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ότι Σύ ευλογών και αγιάζοντα σήμαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και Συν δόξα να αναπέμπομε, Συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ίγκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα ακολουθήσει κατά παράκληση του Αγίου Καρπασίας και καθ' υπέρβαση του ειδικού μας τυπικού, λιτάνευση του Χρυσοσότηρου. Είναι αρχαία τάξη της Κύπρου αυτή και σεβόμεθα τις παραδόσεις του τόπου μας. Το αντίδωρο όμως θα παρακαλέσω να εξέλθει, να το παραλάβει ο λαός. Ήδη επήρατε πλήστη ως ευχή από τους επισκόπους μας και να υπενθυμίσω ότι τις 5 το απόγευμα θα έχουμε την παράκληση στον Άγιο Μάμα και χαιρετισμούς. Όσοι είστε πλησιόχωροι, είστε πρόσδεκτοι. Επίσης, πληροφορούμε με μεγάλη χαρά από τον Δήμαρχο Ακανθούς ότι την ερχόμενη Κυριακή θα λειτουργήσει για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια η Παναγία Υπεργαμιώτισσα εις την Ακανθού, που έχει συντηρηθεί με χρήματα του Αμερικανικού Ιδρύματος Save και USAID, αν το λέω καλά. Και είναι μεγάλη χαρά αυτή η τόσο αρχαία εκκλησία, 800 ετών παρακαλώ, εκκλησία της Παναγίας, για πρώτη φορά να λειτουργηθεί, θα είναι παρόν ο Άγιος Καρπασίας, εύχομαι και ως λειτουργός. Εσπερινός θα είναι. 5:30 θα είναι το απόγευμα της Κυριακής. Αυτά είναι σημαντικά ανοίγματα που γίνονται στις μέρες μας και εύχομαι η μία Κύπρος του ενός λαού της να έχει και τον έναν Κύριον να δοξάζεται και να μας αντιδοξάζει. Εισέτη πολλά ευλογημένα, εξαιρέτως τους Αγίους Αρχιερείς, Άγιε Λεμεσού, σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την τιμητική αυτήν παρουσία που αναπληρώσατε πολλά τη συμμετέρα ασθενίας. Καλήν Περγαμηνιώτης σαν Άγιε Καρπασίας και να μας περιμένετε εις την Ακανθού με τον Χρυσοσότηρον.